κατηγορηματικός ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν θα δώσουν την ερχόμενη Παρασκευή ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Εμφανίστηκε από τα Γιάννενα κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε το απόγευμα της Δευτέρας ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Πάνος Καμένος. Κατά τη διάρκεια παρουσίασης των υποψηφίων ευρωβουλευτών του κόμματός του αλλά και των θέσεων των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ο κ. Καμένος μίλησε για βουλευτές αποστάτες τους οποίους στηρίζεται η σημερινή κυβέρνηση χωρίς να έχει την λαϊκή εντολή και κατά συνέπεια δεν θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης. Εμείς ψήφο εμπιστοσύνης σε κυβέρνηση αποστατών δεν δίνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνης σε μια κυβέρνηση που δεν έχει τη λαϊκή εντολή. Και η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν έχει τη λαϊκή εντολή. Η κυβέρνηση αυτή από τη στιγμή που αθέτησε την υπόσχεση συνοχή της και ψήφισε τη Συμφωνία των Πρεσπών δεν υπάρχει. Η κυβέρνηση αυτή στηρίζεται σε βουλευτές αποστάτες οι οποίοι αυτή τη στιγμή λειτουργούν αντίθετα στη λαϊκή εντολή την οποία πήρανε. Η κυβέρνηση αυτή πρέπει να ανατραπεί και να οδηγηθεί ο ελληνικός λαός σε εκλογές και να εκλεγεί μια κυβέρνηση που ο ελληνικός λαός θα εκπροσωπείται από τους βουλευτές που θα επιλέξει. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή στηρίζεται σε τρεις βουλευτές που αποστάτησαν από τους ανεξάρτητους Έλληνες γιατί εξαγοραστήκανε με μια υπουργική καρέκλα και σε έναν Θεοχαρόπουλο, ο οποίος δεν έχει ποτέ εκλεγεί στη ζωή του, βγήκε βουλευτής επικρατείας, δεν έδωσε ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και μόλις πήρε την καρεκλίτσα έγινε υπουργός. Είναι ντροπή για τη χώρα της δημοκρατίας να στηρίζεται μια κυβέρνηση σε εξαγορασμένους βουλευτές οι οποίοι εξαγοράστηκαν έναντι προσωρινής υπουργικής θέσης. Από την άλλη, ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων χαιρέτησε το νομοσχέδιο των 120 δόσεων, αν και καθυστέρησε, όπως είπε χαρακτηριστικά, λέγοντας πως όλα τα θετικά μέτρα από πλευράς της κυβέρνησης ελήφθησαν χάρη στους ανεξάρτητους Έλληνες που την στήριξαν. Τα θετικά μέτρα τα οποία αυτή η κυβέρνηση πήρε τα οφείλουν στους ανεξάρτητους Έλληνες. Αν δεν ήμασταν εμείς, δεν θα είχε γίνει κυβέρνηση. Αν δεν ήταν οι ανεξάρτητοι Έλληνες, δεν θα είχε βγει η Ελλάδα από τα μνημόνια. Αν δεν ήταν οι ανεξάρτητοι Έλληνες, δεν θα είχαν πάρει τα αναδρομικά οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί, οι πυροσβέστες. Αν δεν ήταν οι ανεξάρτητοι Έλληνες, θα είχαν μειωθεί οι συντάξεις. Γιατί θα είχε πάρει το πλεόνασμα στο 4,5% και δεν θα είχαν δοθεί η δυνατότητα να μην μειωθούν οι συντάξεις. Αν δεν ήταν οι ανεξάρτητοι Έλληνες, δεν θα υπήρχε το δώρο των Χριστουγέννων. Δεν θα υπήρχαν οι 120 δόσεις που έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και 2,5 μήνες. Εμείς φέραμε την ισορροπία, τη σταθερότητα, κρατήσαμε την Ελλάδα όρθια, δεν αφήσαμε να γίνει διάλυση στη χώρα, αλλά όταν πήραμε την απόφαση τον Ιούλιο του 2015 να συμφωνήσουμε με ένα πρόγραμμα το οποίο επέβαλαν οι Αμερικάνοι στους Γερμανούς για να λέμε τα πράγματα όπως είναι δια της Γαλλίας, τότε ζητήσαμε την έγκριση του ελληνικού λαού για να το εφαρμόσουμε. Πήραμε την έγκριση του ελληνικού λαού το Σεπτέμβριο. Τότε ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία, βέβαια, το συγκεκριμένο πρόγραμμα και οδηγήσαμε τη χώρα στην έξοδο από τα μνημόνια. Αυτά που καταφέραμε, τα καταφέραμε μαζί. Όταν ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να ακολουθήσει τη λογική του Κοτζιά και να παραδώσει το όνομα της Μακεδονίας, εκεί αποχωρήσαμε. Τις 120 δόσεις λοιπόν έπρεπε να τις έχουμε κάνει εδώ και καιρό. Χαιρόμαστε και θα τις ψηφίσουμε, αλλά ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση εμείς δεν δίνουμε. Και για να είμαι απόλυτα σαφής, αυτό που θα ήθελα εγώ για την πατρίδα μας αυτή τη στιγμή, αν με ρωτάτε τι θα ήθελα αυτή τη στιγμή να γίνει, θα ήθελα αυτή τη στιγμή μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, με όλους μέσα, με μια εθνική φωνή, για πρώτη φορά επιτέλους βγαίνει η Αμερική, η Ρωσία, το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Ορδανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει Έλληνες έχετε δίκιο. Στην Κύπρο οι Τούρκοι παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Και εκεί που όλοι συμφωνούν οι ξένοι, ερχόμαστε εμείς να τσακωθούμε τώρα. Για το όνομα του Θεού. Αυτός ο διχασμός μας έχει φάει. Μας έφαγε ο εμφύλιος πόλεμος και σφαχτήκαμε μεταξύ μας. Την ώρα που η Ευρώπη πρόοδευε. Πάλι τα ίδια. Παράλληλα έστειλε το δικό του μήνυμα εν ώψη των ευρωεκλογών. Εμείς λέμε ότι δεν πρόκειται να παραδώσουμε ούτε τις σημαίες, ούτε τις αξίες, ούτε τις αρχές. Δεν πρόκειται να σβήσουμε ούτε τις θρησκείες μας, ούτε
τα ήθη και τα έθιμά μας. Στην αντίσταση της παγκοσμιοποίησης αυτής, ευτυχώς, βλέπουμε να δημιουργούνται κινήματα και στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Τραμπ και στη Ρωσία με τον Πούτιν, αλλά και στις χώρες της Μεσογείου, που αρνούνται να μπουν στην πολιτική του Σόρος και στην πολιτική των Ιδρυμάτων Κλίντον κτλ. Σε αυτή την αντίσταση είμαστε μόνοι μας. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε το μόνο κόμμα υποψήφιο στην Ευρωβουλή, το οποίο δεν ανήκει σε Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Σε Ευρωπαϊκό Κόμμα, είτε στο Λαϊκό, είτε στο Σοσιαλιστικό, είτε στην αριστερά, είτε στην ακροδεξιά. Λέμε ότι είμαστε ευρωσκεπτικιστές ακριβώς γιατί είμαστε κατά της παγκοσμιοποίησης. Και αυτή είναι η διαφορά για την οποία ζητάμε την ψήφο του ελληνικού λαού στις ευρωεκλογές. Ξέρω ότι πολλοί είστε προβληματισμένοι. Ξέρω ότι πολλοί λένε να φύγει ο Τσίπρας από την κυβέρνηση. Άλλοι λένε να αλλάξει επιτέλους αυτό το καθεστώς. Έχουμε κουραστεί από τη φορολογία τη βαριά ή να δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Αλλά στις 26 Μαΐου δεν αλλάζει η κυβέρνηση. Στις 26 Μαΐου εκλέγουμε ευρωβουλευτές. Και ο ευρωβουλευτής που θα πάει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να είναι δύο πράγματα. Ή θα είναι υπάλληλος των Γερμανών και θα ακολουθεί τις εντολές του κυρίου Βέμπερ, του μεγαλύτερου αν θέλει αρχηγού του Λαϊκού Κόμματος, ή του αντίστοιχου Σοσιαλιστικού Κόμματος που λένε ακριβώς τα ίδια. Ακριβώς τα ίδια. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι συμφώνησαν στην παράδοση του όρου Μακεδονία. Έργα όμνες, παραδίδουμε το όνομα της Μακεδονίας. Συμφωνεί και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Μητσοτάκης. Και η Γεννηματά και ο Θοδωράκης. Μόνο εμείς έχουμε μείνει να τις θα δούμε. Και πήγανε για μας να πούνε ότι φύγαμε νωρίτερα. Μα πού να πάμε νωρίτερα? Να φύγουμε το καλοκαίρι, όταν ήδη έχουν εξαγοράσει βουλευτές μας? Τους βλέπετε. Τους βλέπετε πώς μας είχαν πουλήσει. Μείναμε, αντισταθήκαμε μέχρι τέλους. Και όταν ήρθε η ώρα, είμαστε το πρώτο κόμμα το οποίο αποχώρησε από την κυβέρνηση. Όσο για τα στελέχη των Ανεξαρτήτων Ελλήνων που συμμετέχουν στις αυτοδιοικητικές εκλογές, ακόμη και σε διαφορετικές παρατάξεις, ο κύριος Καμένος σημείωσε πως οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θα τους στηρίξουν όλους, καθώς οι τοπικές κοινωνίες είναι αυτές που έχουν το κριτήριο για την καταλληλότητα των υποψηφίων. Ο καθένας έχει τις προσωπικές του εμπειρίες. Ελεύθερα λοιπόν να διαλέξουν τους δημάρχους, τους περιφερειάρχες. Η δική μου, αν θέλετε, συμβουλή είναι να ψηφίσουν έντιμους ανθρώπους, καθαρούς ανθρώπους και ανθρώπους που θα κάνουν τη δουλειά τους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και όσον αφορά τους υποψήφιους που πρόκειται τους ανεξάρτητους Έλληνες, ανεξάρτητα συνδυασμό, σας λέω ξεκάθαρα ότι τους στηρίζουμε με όλη μας την καρδιά και τους εύχομαι καλή επιτυχία.